είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπραγκ. Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής μας, χαίρετε. Μέσα στο πλαίσιο της ενασχόλησής μας με το Φιλιόκβε, θέλουμε στη σημερινή εκπομπή μας να εξετάσουμε τις σημερινές τάσεις στον χώρο της δυτικής θεολογίας που εκφράζουν αυτή την εκφιλοσόφηση του Τριαντικού Θεού. Μιλάμε εδώ για εξφιλοσόφηση του Τριαντικού Θεού, επειδή οι δυτικοί με τη βοήθεια της φιλοσοφίας ζητούσαν και ζητούν να κατανοήσουν το μυστήριο του Θεού. Στην ερετική τους διδασκαλία για το Φιλιόκβο, αυτή η εκφιλοζόφηση επικεντρώνεται σε δύο βασικές θέσεις. Της διαπραγματεύεται ο καθηγητής δογματικής Μέγας Φαράντος σε εργασία του με τίτλο «Υπέρι του Θεού και η διαπερί περί Αγίου Πνεύματος διδασκαλία του Ιερού Συμβόλου Νικέας Κωνσταντινοπόλειος». Η μία βασική του θέση είναι η ταύτιση μεταξύ αηδίου και οικονομικής τριάντος ή με άλλα λόγια η ταύτιση θείας ουσίας και θείας ενέργειας η οποία αντιμετωπίστηκε μέσω της θεολογίας του Αγίου Κρηγορίου του Παλαμά στην Οθόδοξη Ανατολή με τις συνόδους του 1341, του και του 1351. Η άλλη βασική του θέση είναι ότι υπάρχει μια αναλογία αηδίω και οικονομικής τριάδος. Η πρώτη θέση εκφράζει σχεδόν όλη τη δυτική θεολογία και αποτυπώνεται με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο στα λόγια του Καρλ Μπάρτ. Ότι είναι ούτως, εννοείται ο τριαδικός θεός εις την Αποκάλυψη, τούτο είναι ούτω και προηγωμένο εν εαυτό. Και ό,τι είναι ούτω προηγούμενο εν εαυτό, τούτο είναι και εις την Αποκάλυψη του. Με βάση αυτήν την απόλυτη ταύτιση του Θεού, όπως αποκαλύπτεται, που είναι η οικονομική τριάδα, και του Θεού όπως υπάρχει αιδίος. Η δυτική θεολογία ασκεί κριτική στην ορθόδοξη θεολογία, η οποία δέχεται με τρόπο την α, το φιλιόκ στην αποκάλυψη του Θεού προς τον κόσμο, αλλά το απορρίπτει απόλυτα στην αίδιο σχέση των τριών προσώπων της υπερουσίου τριάδος. Είπαμε προηγουμένω ότι η Ορθόδοξη Θεολογία δέχεται τρόπον την Άτο Φιλιοκβε στην αποκάλυψη του Θεού προ τον κόσμο, επειδή κάνει αποδεκτό για την ενχώνο πέμψη του Αγίου Πνεύματο ότι γίνεται και από τον ιό. Για την Ορθόδοξη Θεολογία, η οικονομική τριάδα προφανώ δεν είναι άλλη από την αίδιο τριάδα. Κάνει όμω σαφή διάκριση ανάμεσα στην αποκάλυψη του Θεού που είναι οι άκτιστες ενέργειες του Θεού προς τον άνθρωπο, μεθεκτές εκ μέρους του ανθρώπου, και στην Θεία Ουσία, όπως και τα υποστατικά ιδιώματα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάντος, την Αΐδιο Τριάντα, που είναι απόλυτα αμέθεκτα για τον άνθρωπο και μας είναι γνωστά μόνο στον βαθμό που μας έχουν αποκαλυφθεί». Η δυτική θεολογία καταγώντας αυτή τη διάκριση με την απόλυτη ταύτιση οικονομικής και αηδίου τριάδος, κινδυνεύει να πέσει στην αίρεση των Μασαλιανών που θεωρούσαν τη Θεία ουσία με και καταδικάστηκαν από την Τρίτη Οικομενική Σύνοδο δηλαδή και από τους ίδιους τους δυτικούς. Η δεύτερη θέση που συσχετίζεται άμεσα με την πρώτη αφορά την αναλογία οικονομικής και αιδίωτριάδους. Και αυτή χρησιμοποιείται ευρύτερα από την δυτική θεολογία για να αποδείξει την δίθεν ασυνέπεια της ορθόδοξης θεολογίας με την απόρριψη του φιλιόκθου. Στηρίζεται βασικά στην πλατωνική αναλογία μεταξύ εικόνας και πρωτοτύπου. Η εικόνα αποτελεί εδώ η οικονομική τριάδα, η οποία μέσω της Αποκαλύψεως φανερώνει τον τριαδικό Θεό. Αυτή φυσικά, σύμφωνα με την αρχή της αναλογίας, πρέπει να αντιστοιχεί στο ποτότυπο, την πλατωνική ιδέα, που είναι η αίδιος τριάδα. Άρα και εδώ, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του Φιλιόκβερ, η απόρριψή του από την οθόδοξη διδασκαλία προβάλλεται ως ασυνεπής. Με την αποδοχή όμως αυτής της αναλογίας, κριτήριο της περιτριάδος χριστιανικής διδασκαλίας γίνεται το φανταστικό κοσμοίδουλα του Πλάτωνα. Δηλαδή η ειδωλολατρική φαντασίωση θα κρίνει την πραγματικότητα του Θεού. Αυτή δυστυχώς είναι εν πολλής μέχρι σήμερα η εικόνα της δυτικής θεολογίας με εξαιρέσει βέβαια στις οποίες επισημαίνεται η φιλοσοφική βάση της δυτικής θεολογίας και η ισχυρή τάση προς την μονοθεϊαν και τον ανθρωποκεντρισμό. Ο καθηγητής Μέγας Φαράντος με βάση αυτές τις κριτικές τοποθετήσεις αναρωτιέται στη συνέχεια αν η δυτική θεολογία θα μπορέσει να εμείνει στην διδασκαλία του Φιλιόκμα, εάν με άλλα λόγια θα μπορούσε να επιστρέψει στην αληθινή θεολογία της Αποκαλύψεως, αφού μέσω των ίδιων θεολόγων της έχει ανακαλύψει ότι η συγκεκριμένη θεολογία της έχει μετατραπεί σε φιλοσοφία. Εμείς αναρωτιόμαστε όμως αν μπορεί με τον τρόπο αυτό να γίνει η επιστροφή στην αλήθεια της Εκκλησίας του Χριστού. Μπορεί απλώς με την αναγνώριση ενός λάθους να γίνει η επιστροφή. Αυτή η επιστροφή δεν προϋποθέτει την εν πράξη εγκατάλειψη της αντίληψης της πεπλανημένης ζωής. Την συνειδητοποίηση ότι αυτή η ζωή δεν είναι ζωή δεν διαθέτει ποιότητα ζωής. Δεν προϋποθέτει αυτή η επιστροφή την εγκατάληψη του ειδόλου που έχουμε στήσει για τον εαυτό μας που βασίζεται στο είδωλο του παπισμού και κατ' επέκταση στο είδωλο του αυτονομημένου ανθρώπου έναντι του Θεού. Δεν προϋποθέτει την αναγνώριση ότι μόνο στο πρόσωπο του νυμφίου Χριστού που αναζητεί αλλά και περιμένει την προσωπική ανταπόκριση του κάθε ανθρώπου, υπάρχει αυτή η ζωή η οποία μπορεί να βιώνεται μόνο ένα Αγίο Πνεύματι μέσα στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία. Στο σημείο αυτό πρέπει επίσης να επισημαίνεται το έγκλημα που διαπράττουν συχνά επίσημοι εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας που φτάνουν στο θράσος λειτουργικά να τιμούν Αγίους, όπως το Μέγα Φώτιο, τον Άγιο Κρυγόριο Παλαμά, τον Άγιο Μάκο Ευγενικό και άλλους, στην πράξη όμως προδίδουν αυτούς τους Αγίους με την διαστροφή της θεολογίας της Εκκλησίας μέσω των οικομενιστικών ακροβασιών τους, δυσκολεύοντας έτσι τους ανθρώπους που πραγματικά αναζητούν την αλήθεια να βρουν τον δρόμο της επιστροφής στην Εκκλησία του Χριστού. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε συνδέσει τον υπερτονισμό του Ιού έναντι του Αγίου Πνεύματος τον οποίο επισημαίνει ο Μέγας Φώτιος ως συνέπεια της αίρεσης του Φιλιόκβε με την θεμελίωση του παπικού ποτίου. Η ταπείνωση του Αγίου Πνεύματος και η άμεσα συνδεδεμένη με αυτό υποβάθμιση της αγιαστικής παρουσίας του Θεού έναντι της απολυτρωτικής οδήγησε τη δύση, όπως είδαμε, στην αποσία του Θεού του παρόντος που για την Εκκλησία είναι το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει βέβαια να συντοπίσει κανείς ότι δεν πρόκειται εδώ απλώς για θεωρητικές σκέψεις. Όταν λόγω της ανθρώπινης υπερηφάνειας όταν ο άνθρωπος με τις δικές του διανοητικές δυνάμες, με το φιλοσοφικό του νου προσπαθεί να υποκαταστήσει την Αποκάλυψη του Θεού και φτάνει στο σημείο να πιστεύει ότι μπορεί να ανοιχνεύσει το μυστήριο του Θεού, τότε χάνεται η εμπειρία της αγιαστικής χάριτος του Θεού. Τότε εκλείπουν τα φωτισμένα πρόσωπα των Αγίων και όντως δημιουργείται το κενό της αποσίας του Θεού. Αυτό το κενό που δημιουργήθηκε στην Δύση ως άμεση συνέπεια ιδίω τη αίρεσης του Φιλιόκβα αλλά και των υπόλοιπων δυτικών κακοδοξιών αναλαμβάνει να το καλύψει τεχνιέντος η κτιστή οντότητα του Πάπα. Ως το ποτηρητής του Χριστού που έχει αναλυφθεί στους ουρανούς και επομένως ως υψίστη αυθεντία ο ποντίφικα ο ποντίφικας της Ρώμης κρατάει στα χέρια του την πλήρη εξουσία του Χριστού. «Εντόθιμη πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγή, λέει ο Κύριος στο καταμαθαίον Ευαγγέλιο. Αυτήν την εξουσία διαχειρίζεται ο εκάστοτε Πάπας. Παραχωρεί βέβαια στον Χριστό την κυριαρχία του ουρανού, αφού εκεί βρίσκεται μετά την ανάληψή του. Οι άνθρωποι όμως, τους οποίους κυριαρχεί ο Χριστός στον ουρανό, είναι της έγκρισης του Πάπα, ο οποίος με τις αφέσεις ορίζει τους κατοίκους του ουρανού, ασκώντας εδώ στη γη την πλήρη εξουσία του Χριστού. Έτσι υποκαθιστά ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο τη ζωντανή παρουσία του Θεού εν αγίω Πνεύματι στον κόσμο αυτό, που έχει απολεστεί. Αναδεικνύεται σε διαχειριστή της κτιστής χάριτος του Αγίου Πνεύματος, την οποία εκείνος διαθέτει όπως αρέσκεται. Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Αγαπητοί ακροατέ, είστε συντονισμένοι με την Πυργαϊκή Εκκλησία στους 91,2 μηριακήκλους των FM. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά ειδήση χριστιανική». Ή αν έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, μπορείτε να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210 41 -18 -602. Τη η τη Κωνσταντέλο από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Είδαμε ως τώρα στην εκπομπή μας τις σημερινές τάσεις στην Δύση σχετικά με το Φιλιόκβου. Διαπιστώσαμε την αναλογία που εισάγουν οι σημερινοί δυτικοί θεολόγοι στηριζόμενοι στη φιλοσοφία του Πλάτωνα ανάμεσα στα υποστατικά ιδιώματα του Θεού αφενός που αφορούν την εσωτερική ζωή του Θεού και αφετέρου την αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Με αυτούς τους στοχασμούς περί του Θεού που έχουν ως γνώμανα τη φιλοσοφία μοιάζει σχεδόν αντίνατο αυτή η δυτική παράδοση να επιστρέψει στην ορθόδοξη εμπειρική θεολογία των μεγάλων πατέρων. Αυτό φαίνεται ακόμα πιο έντονα στην παρακάτω εξέταση της μαριολατρίας της Δίσιος, δηλαδή η λατρεία του προσώπου της Παναγίας ή Μαρίας όπως συνηθίζουν να την αποκαλούν οι παπικοί. Το πρόσωπο της Παναγίας αποτελεί έναν άλλο διαμεσολαβητή, ένα άλλο κτιστό μέσο ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο, το οποίο υποκαθιστά την αγιαστική απουσία του Αγίου Πνεύματος στους παπικούς. Μάλιστα θα μπορούσε να διατυπωθεί η άποψη ότι η μαριολατρία είναι απόλυτα συμβατή με την επικράτηση του άλλου διαμέσου λοβητή, του Πάπα. Η διδασκαλία για την άσπυλο σύλληψη της Μαρίας διαστέλει το πρόσωπο αυτό σαφώς από τους ανθρώπους, οι οποίοι όλοι βρίσκονται στη συνέχεια του πεσόντος ανθρώπινο γένους, με προπάτορος τους, τους, Αδάμ και Έβα και το μετατρέπει σε ημιθεϊκή μορφή. Συνεχίζουμε στη συνάφεια αυτή τη χρήση του ονόματος Μαρία που προτιμούν οι Δυτικοί για το πρόσωπο της Θεοτόκου, επειδή το δικό τους πρόσωπο της Μαρίας είναι ένα φανταστικό δημιούργημα και γι' αυτό ξένο προς, την όντως, προς το όντως ιστορικό πρόσωπο της Παναγίας. Η διδασκαλία, λοιπόν, για την άσπυλο σύλληψη της Μαρίας εμφανίζεται στη Δύση κατά τον 8ο αιώνα περίπου ταυτόχρονα με την με τα περίφημα πλαστά κείμενα της ψευτοκωνσταντίνιου δωριάς και των ψευτοεισιντοριών διατάξεων που στηρίζουν απόλυτα το παπικό ποτίο και το επεκτείνουν και στην κοσμική σφαίρα ότι δηλαδή ο Πάπας είναι η πηγή της κοσμικής εξουσία, θεμελιώνουν δηλαδή τον Πάπο Κεσαρισμό προωθείται η άσπηλο σύλληψη κυρίω από του φραγκισκανού μοναχού. Διαμορφώνεται ω θεολογική διδασκαλία από τον φραγκισκανό φιλόσοφο Ντούν Σκότους στον 13ο αιώνα, ο οποίο διατυπώνει τη θεωρία ότι η Μαρία από την σύλληψή τη ήταν απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα εν των αξιομιστιών του Ιησού Χριστού ή εν τριντέντο σύνοντο τον 16ο αιώνα, ναι, μεν εξαιρεί το πρόσωπο τη Μαρία από όλε τι διδασκαλίε περί προπατορικού δεν ανάγκη όμω την θεωρία αυτή σε δόκμα. Επειδή στο θέμα αυτό υπήρξαν αντιδράσει κυρίω από το τάγμα των Δομινικανών. Η αναγωγή της ασπίλου σύλληψης της Μαρία σε δόγμα πραγματοποιείται από τον Πάπα Πίο τον Ένατο το 1854, τον Πάπα εκείνο που το 1870 στην πρώτη σύνοδο του Βατικανού διακηρύττει το δόγμα για το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα όταν διδάσκει από καθέδρας. Ασφαλώς αυτή η αποκαθέτρα σκήρυξη του Αγίου του Νέου Δόγματος για την άσπιλη σύλληψη της Μαρίας ήταν μια πράξη που στόχευε στην εκ των πραγμάτων επιβολή του αλάθη του, του Πάπα λίγα χρόνια αργότερα. Έτσι λοιπόν σχεδόν ταυτόχρονα η χρονική απόσταση των δύο δογμάτων είναι μόλις 16 χρόνια, καθιερώνονται δογματικά τόσο η ημιθεϊκή μορφή της Μαρίας, όσο και ο αλάθητος άνθρωπος της Ρώμης ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται τον 20ο αιώνα. Το 1950 ανακηρύσσεται από τον Πάπα Πίο τον 12ο το δόγμα της ενσωμάτου μεταστάσιος της Μαρίας, και στην δεύτερη σύνοδο του Βατικανού το 1962 μέχρι το 1965 επικαιρώνεται τόσο το πρωτείο όσο και το αλάθητο του Πάπα. Ενώ το αλάθητο στην πρώτη σύνοδο του Βατικανού αμφισβητήθηκε έντονα από μεγάλο αριθμό επισκόπων, στην δεύτερη σύνοδο του Βατικανού επιβεβαιώνεται χωρίς καμία αντίτραση, Μάλιστα, σε πιο ρισοσπαστική μορφή, ορίζοντας για τους πιστούς. Οφείλουν να δειγνύουν θρησκευτική υπακοή της βολήσιος και του νου, κατά τρόπον μοναδικών, εις το αυθεντικό διδακτικό αξίωμα του Ρωμαίου Ποντίφικους, και όταν ούτως δεν ομιλεί από καθέδρας. Προοδευτικά, μετά την πρώτη σύνοδο του Βατικανού, η ημιθεϊκή μοφή της Μαρίας ενισχύεται ακόμα περισσότερο με το να της αποδίδεται ο ρόλος της συλλητρότριας. Και με την δεύτερη σύνοδο του Βατικανού, η Μαρία ανάγεται σε Μάτε Εκκλέσια, μητέρα της Εκκλησίας. Ο τίτλος της συλλητρότριας αποδόθηκε στη Μαρία ήδη από τον 14ο αιώνα, αλλά με την έννοια της έμεσης συνεργασίας στην απολύτρωση των ανθρώπων. Εντελώς άλλη απόχρωση συναντάμε με πολύ παραστατικό τρόπο σε εγκύκλιο του Πάπα Πίου του 12ου το 1943. Εκεί σημειώνεται χαρακτηριστικά. Η Μαρία προσέφερε τον γιο τη επί του Γόγκουθα, συγχρόνως και την ολοκληρωτική θυσία των μητρικών της δικαιωμάτων και της μητρικής της αγάπης εις τον αιώνιον πατέρα ως νέα Εύα υπέ απάντων των τέκνων του Αδάμ. Όλα αυτά τα παράλληλα στοιχεία κατά την καθιέρωση των δύο δύο μεσολαβητών, της Μαρίας και του Πάπα φανερώνουν ότι η ημιθεϊκή μορφή της Μαρίας έτσι όπως δομείται προοδευτικά από την παπική θεολογία θέλει να επιβεβαιώσει και να θεμελιώσει τη μοναδική θέση του Ρωμαίου Ποντίφικα. Όπως ο Θεός ανοίγαγε τη Μαρία σε ημίθεα έτσι και ανοίγαγε τον Πάπα σε υπεάνθρωπο με την πλήρη εξουσία του Χριστού επί γης και το αλάθη του. Η ιδιαίτερη εντύπωση υποκαλεί το γεγονό ότι οι παπικοί θεολόγοι συχνά χρησιμοποιούν ρητορικέ εικόνε και ποιητικέ εκφράσεις από πατέρε τη Ορθόδοξη Ανατολή προκειμένου να στηρίξουν τι κακοδοξίε στη μαριολατρία τους που ασφαλώ απορρίπτονται στο σύνολό του από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της κατήχησης της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία παραπέμποντας την δεύτερη σύνοδο του Βατικανού, αποδίδει στους πατέρες της Ανατολικής Παραδόσεως αυτή την ημιθεοποίηση της Παραμαρίας. Αυτοί οι πατέρες την πανηγυρίζουν, όπως το αναφέρει η κατήχηση, ως σχεδόν πλασμένη από το Άγιο Πνεύμα και διαμορφωμένη σε καινούργια δημιουργία. Αυτό φυσικά αποτελεί εξύφρηση των Αγίων Πατέρων μας. Η Ορθόδοξη Ανατολή πάντα ήξερε να διακρίνει την λατρεία που αμόζει μόνο στον Θεό από την τιμή που σύμφωνα με την 7η Οικουμενική Σύνοδο αποδίδεται κυρίως στη Θεοτόκου και αϊπάρθενο και έπειτα και σε όλους τους Αγίους. Η Ορθόδοξη Ανατολή έμενε πάντα στη θεολογία και τόσο πλούσια η της για την Παναγία πάνω στις βιβλικές βάσεις και εκείνες της παραδόσιος χωρίς να πάει σε φανταστικές εξάρσεις. Τα θεολογικά και λειτουργικά κείμενα της Ορθοδοξίας βρίθουν από αναφορέ και την καταφυγή στις πρεσβείες της Παναγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου μαρτυρούν έτσι τον πλούτο των βιωμάτων των Αγίων μας και κυρίως τον πλούτο του βιώματος της υπέρλαμπρης αγιότητας της Παναγίας εκ μέρους Αγίων Ποιητών της Εκκλησίας μας. Αντίθετα στους παπικούς παρατηρούμε φτώχεια μέχρι και ανυπαξία βιώματος και γι' αυτό καταφυγεί στον πλούτο των εικόνων και εκφράσεων της Ορθοδοξίας, προκειμένου να στηρίξουν της κακοδοξίας της μαριολατρίας τους. Αγαπητοί ακροατές, με τις σκέψεις αυτές φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας Ευχαριστώ και τον Άγγελο Παπά για την ρύθμιση του ήχου και τη Φίβη Κωνσταντέλο που δέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο της παρατηρήσεις σας. Χαίρετε. Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπραγκ.